Αρκετές ήταν οι πρωτιές των ομοσερών από παιδιά που διαγωνίστηκαν φέτος για μία θέση στα παιδαγωγικά ιδρύματα της χώρας. Στην τηλεόραση επιλογές μίλησε ο Ραφαήλ Πέτρου που ήρθε πρώτος στα τεφά σερών. Ήταν πολύ παράξενη η μέρα μου, η αλήθεια είναι. Όταν δεν έμαθα τα αποτελέσματα, ήταν πολύ παράξενο, δεν το περίμενα. Ήξερα ότι τα πήγα αρκετά καλά, αλλά όχι τόσο. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις επιδόσεις μου. Η χρονιά αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν και έντονη. Βασικά, θέλω πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια από όλα τα παιδιά. Όλοι τα καταφέραμε, είτε επιτύχαμε είτε όχι. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και μπράβο σε όλους. Τα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις έδωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΡΟΝ, κ. Στέλιος Ρίζος. Το Υπουργείο πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε τις βάσεις για τις πανελλαδικές που δόθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τον σήμερα ότι η περσινή χρονιά για τους μαθητές ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου. Από σήμερα τα παιδιά αυτά ξεκινούν με ενθουσιασμό ένα ξεχωριστό ταξίδι, αυτό το φοιτητικό τους ταξίδι, ένα ταξίδι γνώσεων, έρευνας, επιστήμης και εμπειριών. Είναι εφόδια που θα πάρουν για να ακολουθήσουν μετά αυτό που επιθυμούν στην ζωή τους. Θα ήθελα επομένως πρωτίστως να συγχαρώ αυτά τα παιδιά που παρόλες αυτές τις δυσκολίες που είχαμε στη φετινή χρονιά κατάφεραν, ξεπεράσαν τα εμπόδια και η μέρα είναι δικιά τους. Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε και ο Δήμαρχος Σερών Αλεξάνδρος Χρυσάφης προς όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς σε όλες και όλους εσάς που πετύχατε την εισαγωγή σας στην ανώτατη εκπαίδευση, παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίσατε σε μια ακόμη δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Θα ήθελα επίσης, συνεχίζει ο Δήμαρχος Σερών, να απευθύνω συγχαρητήρια στους καθηγητές και τις οικογένειές σας για τα πολύτιμα εφόδια και τη βοήθεια που σας παρήχαν σε όλη αυτή την επίπονη διαδρομή. Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και στους μαθητές, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη, αλλά για διάφορους λόγους δεν τα κατάφεραν. Δεν πρέπει να απογοητεύεστε, η ζωή είναι μπροστά σας, γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες να εκπληρώσετε τους στόχους σας. Κάθε επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα, καταλήγει ο Δήμαρχος Σερών στο μήνυμά του.